να το σκέφτονται κάποιοι, να θέλουν ατομικές νίκες. Και εγώ θα, ενδεχομένως στην πορεία θα το σκεφτόμουν αν έμενα. Υποθετικά το λες αυτό ή έχετε συζητήσει? Όχι, υποθετικά το λέω. Εντάξει, ναι, δεν γιατί έχει. Εμείς από αυτά που έχουμε δει δεν έχει φανεί δεν στην έχει ομάδα φανεί, των όχι. Διασύμων. Σε αντίθεση με την ομάδα των μαχητών, που γίνεται και μια ολόκληρη συζήτηση σε σχέση με αυτό, το κατά πόσο τα ματσαρίσματα είναι με τέτοιο τρόπο κανονισμένα ώστε να παίρνει κάποιες ατομικές νίκες για να κερδίσει το MVP. Αλλά στη δική σας ομάδα η αλήθεια είναι δεν έχουμε όχι, δει δεν τέτοια δείγματα. Αυτό. Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα των Διασύμων, η ομάδα μου, πάντα σκεφτόμασταν όλοι μαζί να είμαστε δίκαιοι. Δεν υπήρχαν αδικίες. Απλά εγώ θα μπορούσα κάποιες φορές για να έχω κάποια νίκη, ίσως να ανέβω ψυχολογικά ή να σκεφτείς λίγο πιο να σκεφτώ πονηρά. Ατομικά. Ναι, δεν το έκανα, γιατί δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος. Ήθελα να κερδίζει η ομάδα. Η Ξένια που λες ότι συζητούσε με άλλα άτομα της ομάδας, συζητούσε με γυναίκες της ομάδας ή και με τους άντρες της ομάδας? Τώρα... Φαντάζομαι δεν μπορείς να μου πεις ακριβώς με ποιους δεν μπορώ ακριβώς, ναι, ναι, δεν... Απλά έχει σημασία να μου πεις αν ήταν με τους άντρες ή με τις γυναίκες, γιατί παίζει ρόλο στην απόφασή της τελικά. Θα μπορούσε δηλαδή, αυτό λέγαμε, να είχε ψηφίσει το Γιάννη τον Δρυμονάκο και να είχε βγει από μια πολύ δύσκολη θέση, μιας και ο Γιάννης ήταν αυτός ο οποίος και βγει δεύτερος στην ψηφοφορία, με αρκετές ψήφους. Και άρα θα μπορούσε να μέσα πει ότι. Την παιδιά, ναι, δεν ξέρω, ναι, ναι, αλλά ναι, ναι, ναι. Θα ψηφίσω το Γιάννη, μια και οι περισσότεροι συμπαίκτες μου το ψήφισαν τέλος πάντων. Η λογική αυτό λέει, έτσι, ότι κανείς συμπαίκτης μου καταρχήν δεν με ψήφισε. Επίσης την απάντηση σε αυτό την έδωσαν και οι μαχητές που είπανε. Δηλαδή, σφάγε όταν περίεργο. Ο αντίπαλος σε αναγνωρίζει και σε σέβεται, είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως. Και είπανε και οι μαχητές ναι. Ότι ουσιαστικά τους συμφέρει το να φύγεις εσύ από το παιχνίδι, ναι. Γιατί θέλει μια πιο δυνατή παίκτρια από την Ελένη και την Κωνσταντίνα και ότι τους είχε φανεί πολύ περίεργο που η Ξένια είπε το όνομά σου. Όντως, θεωρώ ότι ήμουν από τις πολύ δυνατές παίκτρες. Απλά η πρώτη εβδομάδα, όντως, επειδή έρχομαι από άλλο άθλημα, στο στίβο μάχης, ναι, δεν μπήκα έτσι όπως θα το περίμενα. Άρα ουσιαστικά η συμπεριφορά της Ξένιας... Θεωρώ ότι είναι άδικη η συμπεριφορά. Η συμπεριφορά της Ξένιας απέναντί σου, όταν ενδεχομένως μπήκε στη διαδικασία να αρχίσει να σκέφτεται αν πρέπει να ψηφίσω εγώ κάποιον, ποιον θα ψηφίσω, με ποιο τρόπο άλλαξε? Δηλαδή, δεν σου δίνει λίγο χώρο στην καλύβα, δεν σου φτιάχνει τα μαλλιά. Δεν τη ξεμαλιασμένη η Κατερίνα στις τρεις προηγούμενες μέρες. Δεν θέλω τώρα. Ναι. Θέλω να πω, γιατί εσύ να πιστεύεις αυτό θέλω, τι σε έκανε να νιώσεις? Είδες κάτι. Εντάξει, ήταν λίγο πιο απόμακρη. Ένιωθε άσχημα, της είπανε να ψηφίσει κάποιος άλλος εμένα. Δεν είδα κάτι τρελό. Απλά είδα ότι λίγο απομακρύνθηκε. Α, θεωρείς ότι παίζει και να της είπε κάποιος άλλος να ψηφίσει εσένα? Δεν ξέρω. Τα σενάρια τώρα ο καθένας μπορεί να έχουν γίνει ή κάποιος να της είπε ή μόνη της να το σκέφτηκε ή δεν ξέρω, την άρεξε κλήρο. Δεν ξέρω. Αφού δεν έχω κάτι χειροπιαστό, γι' αυτό και δεν. Απλά είδα αλλαγή συμπεριφοράς. Λίγο. Από την Ξένια. Αφού σε ψήφισε η Ξένια και μέχρι να αποχωρήσεις, η συμπεριφορά της πώς ήταν απέναντί σου και η δική σου απέναντί της υπήρχε λοιπόν, δηλαδή? Λοιπόν, καλά, υπάρχει ένα θέμα εδώ. Κράτα το θέμα αυτό που υπάρχει. Εντάξει. Για να μας το πεις αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.